Λοιπόν, επόμενο θέμα, γυμνοβράχια. Μισό λεπτό να ανοίξει παρουσίαση. Ακούγομαι, έτσι. Ναι. Ωραία. Βλέπετε τώρα την παρουσίαση, σωστά? Ναι. Ωραία. Πώς να γνωρίσουμε το θαυμάσιο κόσμο των γυμνοβραχίων και πώς να τα φωτογραφίσουμε και σωστά? Πάμε λίγο να εξηγήσουμε λίγο για τα γυμνοβράχια. Τα γυμνοβράχια είναι πολύ μικροσκοπικοί οργανισμοί. Μην νομίζετε ότι επειδή θα δείτε κάποια μεγάλα γυμνοβράχια, ίσως και 5 και 10 και 15 εκατοστά, ότι ανήκει στην πλειοψηφία. Τα περισσότερα γυμνοβράχια, ειδικά στην κατηγορία των αιωλίτ, όπως είναι αυτό εδώ η Κρατένα Περεγκρίνα, είναι πολύ μικρά. Αυτό θεωρείται 5 εκατοστά, είναι μεγάλο γυμνοβράχι. Τα περισσότερα γυμνοβράχια δεν ξεπερνάνε το 1-1,5 εκατοστό. Στα αιωλίτ μιλάμε, θα εξηγήσω μετά την αιωλίτ. Ανήκουν τα γυμνοβράχια στο πιστοβράχια, δηλαδή τι σημαίνει, ότι έχουν τα βράχια τους είναι εξωτερικά και πίσω στη ράχη. Δεν μπορούμε να τα δούμε πάντα. Το επιστημονικό τους όνομα, το νουντιβράχια, προέρχεται από την ελληνική λέξη νούντους και τη λέξη βράχια που σημαίνει γυμνά βράχια. Μπορούμε να τα εντοπίσουμε παντού σε όλο τον κόσμο, μέχρι και 700 μέτρα βάθος. Είναι πολύχρωμο το χρώμα και το παίρνω από την τροφή τους. Εδώ βλέπετε στην εικόνα το είδος Κρατένα Περεγκρίνα. Είναι ένα αιωλίτ γυμνοβράχιο. Είναι πολύ κοινό. Το βρίσκουμε σε βραχώδες υπόστρωμα. Άμα δείτε κάτω αριστερά, βλέπετε το μέγεθός του, περίπου. Είναι σχεδόν όσο τον είχε. Αν το βάζαμε παράλληλα, θα ήταν όσο τον είχε, το μεγάλο νύχι. Τουλάχιστον το δικό μου, σε άλλους μπορεί να είναι μικρό. Και πάνω δεξιά μπορείτε να δείτε το υδρόζο Eudetrium racemosum. Αν δεν έχει γίνει λάθος στην αναγνώση, να το τονίσω εδώ στο υδρόζο. Γιατί τα Eudetrium μοιάζουν πολύ. Η αναγνώριση έγινε από άλλα άτομα. Είναι σημαντικό αυτό που λέμε εδώ, ότι το χρώμα το παίρνω από την τροφή τους. Γιατί παρακάτω θα δείτε ότι είναι ένας από τους τρόπους που τα βρίσκουμε, τη τροφή τους. Πόσα όμως γυμνοβράχια έχουμε στον κόσμο? Άγνωστο. Στη Μεσόγειο υπολογίζονται, μάλλον γνωρίζουμε, για 150 είδη. Πολλοί λένε ότι είναι πολύ περισσότερα. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε, έχουμε καταγράψει μάλλον, μέχρι τώρα για 71 είδη. Παλιές αναφορές λέγανε ότι έχουμε 35-40, 50 είδη. Εμείς έχουμε ξεπεράσει ήδη τα 71 που έχουμε καταγράψει. Και μάλλον είναι λάθος ο αριθμός αυτός, γιατί είδα άλλες δύο νέες καταγραφές για Ελλάδα. Οπότε πάμε στα 73. Ενώ παγκοσμίως είναι γνωστά ήδη τα 3.000 είδη γυμνοβραχίων. Αυτό είναι ένας οδηγός, φωτογραφικός οδηγός πεδίου, φωτογραφικός οδηγός θα το πούμε καλύτερα, ο οποίος δείχνει τα γυμνοβράχια της Μεσογείου. Αρκετά από αυτά τα έχουμε, αλλά μπορείτε να δείτε πάνω αριστερά στο δεύτερο παραθυράκι που έχει τα δύο πορτοκαλί, τα περθέλα. Αυτά είναι ένα είδος γυμνοβραχίου που δεν ξεχωρίζουμε, ούτε με μάτι, ούτε ίσως και με καλή φωτογραφία. Εκεί είναι ένα από τα είδη που θα πρέπει να τα πάμε σε μικροσκόπιο. Έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία σε χρώματα και σε σύγκριση με άλλα είδη ζώων που ψάχνουν να κάνουν καμουφλάζ, τα γυμνοβράχια θέλουν να το δείξουν το χρώμα τους, θέλουν να δείξουν αυτήν την εντονότητα. Για ποιο λόγο? Για το λόγο το ότι έχουν κάποιες τοξίνες παίρνουν, παίρνουν κάποια δηλητήρια από αυτά που τρώνε. Αυτό αλλάζει και το χρώμα του σώματος. Όσο πιο έντονο χρώμα είναι, γνωρίζουν από μακριά άλλα είδη ότι αυτά δεν κάνουν να τα φάμε. Μπορεί να μην έχουν καθόλου δηλητήριο και να χρησιμοποιούν ψεύτικο καμουφλά, να το πω έτσι, ώστε να νομίζουν ότι δεν μπορούν άλλα ψάρια ή άλλα είδη να φάνε τα γυμνοβράχια.
ενώ θα μπορούσαν να τα φάνε κανονικά. Έτσι είναι ένας τρόπος άμυνας. Πάμε να δούμε αυτά που έχουμε καταγράψει στο iNaturalist από Ελλάδα. Δεν θα μπω πολύ σε κάθε θέμα, το καθένα είναι λίγο διαφορετικό από το άλλο. Βλέπουμε το Flavellina finis και το Crataena peregrina, είναι από τα πιο κοινά είδη που μπορούμε να δούμε. Το Peltodoris atromaculata είναι αυτό που λέμε γελαδίτσα. Το Aplysia dactomella είναι ξενικό είδος. Και το Aplysia timida είναι ένα χορτοφάγο είδος. Θα το βρούμε πάνω σε χλωρόφυτα, το εξηγήσω και παρακάτω. Βλέπετε εδώ λίγο τη μεγάλη διαφορά που μπορεί να έχει ένα γυμνοβράχιο από ένα άλλο και σε χρώματα και σε σχέδιο σώματος και σε μέγεθος. Τα περισσότερα από αυτά, όπως ας πούμε εδώ το σπουρωτήλα νεοπολιτάνε και τα τη φωτογραφία πάνω δεξιά, είναι πολύ μικροσκοπικά και επειδή τα βρίσκουμε δίπλα σε ανεμόνες, είναι και δύσκολο να το διακρίνουμε. Ενώ το Tethys fibria είναι ένα πολύ ωραίο είδος που είναι στην άμμο, τρέφεται με τα ζήματα κάτω της άμμου και μπορούμε να το εντοπίσουμε πολύ εύκολα. Είναι γενικά μεγάλο είδος γυμνοβράχιο. Βλέπετε τι ωραία μοβ χρώματα μπορεί να έχουν, μπλε, πορτοκαλί, άσπρα. Πάμε λίγο να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τα γυμνοβράχια. Οι πιο δύο γνωστοί τύποι γυμνοβραχίων είναι τα Aeolids και τα Dorids. Συγγνώμη. Να. Λοιπόν, αυτά τα γυμνοβράχια, τα Aeolids και τα Dorids, διαφέρουν αρκετά και στη βιολογία τους και στη συμπεριφορά τους. Τα Aeolids είναι η κάτω δεξιά εικόνα, απορροφούν οξυγόνο μέσα από το δέρμα τους και τα κέρατά τους. Ενώ τα Dorids πάνω, πάνω δεξιά είναι από τα πιο κοινά είδη γυμνοβράχια και αναπνέουν από τα εξωτερικά βράχια στην πλάτη τους. Τα βράχια των γυμνοβραχίων τα βλέπουμε σε διάφορα μεγέθη και σχήματα που χρησιμοποιούνται για την αναπνοή, την πέψη και την άμυνα. Τα γυμνοβράχια είναι μικρά σε μέγεθος, από κάτι χιλιοστά μέχρι κάτι εκατοστά. Ό,τι βλέπουμε εδώ, για να σας δώσω λίγο καλύτερα να καταλάβετε, στα Dorids έχουμε έναν μανδύα, το σώμα του είναι ένας μανδύας, με το βραχιακό άνθος, όπως είναι τα βράχια. Αυτό το βραχιακό άνθος μπορεί να το δείτε πιο μαζεμένο, αλλά και πιο ανθισμένο, να το πω έτσι, εξωτερικά. Έχουμε τις δεινοφόρους, που έχει πολύ μεγάλη σημασία να τις καταγράφουμε σε κάθε είδος. Οι ρινοφόρες είναι ευαίσθητο όργανο. Μισό λεπτό να κλείσω λίγο την πόρτα μου. Λοιπόν, συγγνώμη. Έχει σημασία να καταγράφουμε τους δεινοφόρους. Για ποιο λόγο? Γιατί ακόμα ένα γυμνοβράχιο με ένα άλλο μπορεί να μοιάζει και η μόνη διαφορά να είναι δεινοφόρο. Στα Aeolid είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε μικρά ποδαράκια από κάτω. Έχουμε πάνω τα κέρατα που αναπνέουν από αυτά που είπαμε. Οξυγόνο. Και έχουμε και τα πλοκάμια μπροστά. Τα πλοκάμια του προσώπου μαζί με τους ρινοφόρους είναι πολύ σημαντικό στην αναγνώριση. Θα δείξω παρακάτω μερικά παραδείγματα. Είναι σαρκοφάγα ή φυτοφάγα, εξαρτάται από το είδος. Τρέφονται με πολλά είδη. Από φύκια, σφουγγάρια, ανεμόνες, κοράλια, υδρόζωα και άλλα είδη. Όπως και με είδη γυμνοβραχία. Για να αναγνωρίσουν το είδος, για το θύραμα, έχουν δύο πολύ ευαίσθητα πλοκάμια που ονομάζονται ρινοφόρα που βρίσκονται πάνω στο κεφάλι τους. Το χρωματισμό τους, όπως είπαμε, το παίρνουν από το φαγητό που τρώνε, το οποίο βοηθά στο καμουφλάζ από τους θηρευτές. Αλλά μερικά είδη διατηρούν στο σώμα τους ακόμα και δηλητήρια των θυραμάτων τους και τα κρίνουν μετά ως άμυνα εναντίον των θηρευτών τους. Τα γυμνοβράχια, εντάξει, στην αναπαραγωγή είναι ταυτόχρονα ερμαφρόδιτα και μπορούν να ζευγαρώσουν οποιοδήποτε άλλο μέρος του είδους τους. Εδώ έχω μια φωτογραφία που θα σας δείξω μετά, που ίσως αυτό εγώ προσωπικά το αμφισβητώ λίγο.
Η διάρκεια ζωής τους ποικίλει ευρέως με ορισμένα να ζουν λιγότερο από ένα μήνα και να ζουν ως ένα έτος. Εδώ είναι πρόσφατες φωτογραφίες. Ένα κάθετο βράχο, 800 μέτρα σε μήκος περίπου, λιγότερο, 600 μέτρα μήκος γκρεμός. Από 0 μέχρι 8-9 μέτρα περίπου, μόνο γυμνοβράχια. Αυτά τα δύο είδη. Κρατένα Περεγκρίνα και Φλαμπελίνα Φίντις. Αναπαραγωγή, φούλα από αυγά, να το πω έτσι απλά, θα δείξω μετά τα αυγά. Και εδώ αριστερά βλέπουμε δύο είδη Φλαμπελίνα Φίντις με δύο Κρατένα Περεγκρίνα. Γι' αυτό είπα πριν, αφισβητώ λίγο αν είναι μόνο από το ίδιο είδος, ίσως αναπαράγεται και από άλλο, αναπαράγεται και με άλλο είδος. Αυτό μελέτη πρέπει να γίνει για να το αποδείξει. Τώρα μένουμε στη βιβλιογραφία μόνο. Και έχουμε και σε μεγάλες ποσότητες ζευγαρώματα, να είναι πάνω από 4-5 του ίδιου είδους. Πού και πώς τα εντοπίζουμε. Τα περισσότερα είδη τα εντοπίζουμε σε παράκτιες περιοχές και σε ρηχά νερά ως 4 μέτρα. Για να ακρίβεια, να σας πω ότι τα Aeolids δεν υπάρχει. Το 90% ίσως των ειδών θα τα φωτογραφίσετε μέχρι και 2 μέτρα ή κυρία 1 μέτρο. Δηλαδή όσο είναι το χέρι σας, ακουμπήστε το χέρι σε ένα βράχο, κρατήστε την απνοή σας, βουτήστε και κοιτάζετε το βράχο πάνω τους χάρη που είδατε. Το 1 μέτρο αυτό πολλές φορές είναι υπεραρκετό για να τα δείτε, να τα καταγράψετε και να φωτογραφίσετε. Για Aeolid μιλάμε πάντα. Ενώ το Elysia Timida, εδώ δεξιά πάνω, που είναι φυτοφάγο, αυτό έχει καταγραφεί σε 10 εκατοστά βάθος. Πολλές φορές τα έχω καταγράψει από 10-15 εκατοστά ξεκινάνε μέχρι και 2,5-3 μέτρα. Πάνε και πιο βαθιά βεβαίως. Αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην χρειαστεί καν να μπείτε ολόκληρη στη θάλασσα για να τα καταγράψετε. Μπορεί να είναι ένας βράχος που είναι μέσα στο νερό στην παραλία ή αριστερά δείξα όταν τελειώνει η παραλία, να είναι ένας βράχος με χλωρόφυτα και να το πετύχετε. Είναι πολύ μικροσκοπικό, έτσι, είναι κάτω από ένα εκατοστό. Λόγω του μεγέθους τους εξερευνούμε και τα βρίσκουμε, αυτό έχει σημασία, το περιβάλλον που ζούνε. Οπότε αυτό σημαίνει μελέτη. Όταν λέμε μελέτη, καλή μελέτη από πριν. Για ποια περιβάλλον είναι, τι τρώνε και τα αυγά τους. Τα αυγά τους, εντάξει, δεν υπάρχουν ακόμα πολύ πλούσιο υλικό για τα αυγά από όλα τα γυμνοβράχια, αλλά για μερικά γυμνοβράχια υπάρχει υλικό. Τώρα, αν ξέρουμε αν είναι πετρώδες, αμμώδες ή το υπόστρωμα από κάτω που θα δούμε είναι όπως εδώ, κάποιο υδρόζο, το Eudendrum που είπαμε. Στο Eudendrum μπορείτε να πετύχετε αν είναι τα 3-4 είδη. Έτσι. Το Flabellina Finis, το ποια άλλα Flabellina είχαμε, έχουν αλλάξει και τα γέννη τώρα, και το Κρατένα Περεγκρίνα. Μετά εξαρτάται από τους πόγκους. Δηλαδή, η τροφή τους, το τι τρέφονται έχει πολύ μεγάλο σχέση. Γιατί? Για το λόγο το ότι τα ίδια αυτά όλη τους τη ζωή, όπως και οι σκορπιοί στη στεριά, ζούνε εκεί που τρέφονται και αναπαράγονται. Δεν μετακινούνται αλλού. Έτσι, αν δεν μετακινηθούν από κάποιο κύμα, δυνατό θαλάσσιο ρεύμα κλπ. Και κρύβονται κιόλας. Δηλαδή εδώ που βλέπετε τα αυγά κάτω δεξιά, το γυμνοβράχι πρέπει να ήταν κάπου κοντά. Εγώ προσπάθησα, δεν το βρήκα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ήταν και πίσω από τα ροδόφυτα, κάτω από τα ροδόφυτα εκείνη τη στιγμή που βλέπετε στο βάθος. Έχουμε αναλυτικές οδηγίες για το κάθε είδος των οδικών πεδίων στην ιστοσελίδα μας. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κλίδες, όπως είπαμε, αναγνώρισης, γιατί το 99% το αναγνωρίζουμε, τουλάχιστον στα ρηχά νερά, έτσι, για να μιλάμε για όλα τα είδη. Το αναγνωρίζουμε εύκολα. Και μπορούμε αμέσως να καταλάβουμε ποιο είδος πρόκειται. Εδώ είναι η θαλάσσια σπηλιέ. Είναι μία από τις πιο γνωστές που έχω εγώ στο νοτιοανατολικό πύλιο. Ό,τι βλέπετε είναι ένας βράχος, όπως κατεβαίνει από πάνω από το βουνό, γιατί το πύλιο το βουνό φτάνει στη θάλασσα σε εμάς. Βλέπετε ότι έχει ένα πέρασμα. Λοιπόν, αυτό το πέρασμα, εδώ είναι η αριστερή πλευρά της σπηλιάς, δηλαδή καθώς έρχομαι από την παραλία, είναι αυτός ο βράχος, είναι η αριστερή σπηλιά, κάνει σαν ένα πίνατοπο, σαν ένα ημικύκλιο και καταλήγουμε εδώ δεξιά. Η απόσταση, αυτό αριστερά που βλέπει το βράχο, μέχρι δεξιά εδώ την άλλη άκρη του βράχου,
που είναι η μεγαλύτερη, είναι σχεδόν 5 μέτρα. Σε αυτό το ημικύκλιο έχω πετύχει 12, αν θυμάμαι καλά, γυμνοβράχια μαζί, ταυτόχρονα. Είναι μια πολύ μικρή περιοχή για πολύ, για πολύ πλούσια είδη σε γυμνοβράχια. Σχεδόν όποια εποχή και να πάω πετυχαίνω. Ο Μάιος τον θεωρώ εγώ τον καλύτερο μήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω και να πετύχω λιγότερο από 6-7 διαφορετικά γυμνοβράχια. Περισσότερο Λίτς, αλλά και Ντόριτς που ανήκουν. Εδώ είναι ο οδηγός πεδίου, όπως θα το δείτε σε καρτέλες, που δείχνει το είδος, δείχνει και φωτογραφία από το είδος. Ποια είναι η βιολογία του? Είναι αυτό που είπαμε ότι καλό είναι να μελετήσετε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα αέολη, τουλάχιστον και αυτά, είναι βεθικά είδη. Τι σημαίνει βεθικό είδος, για όσους ξέρουν, είναι το είδος το οποίο ζει και όλη του τη ζωή και κυκλοφορεί στο βυθό. Μας λέει σε τι βυθό το βρίσκουμε, από 1 μέτρο στους 50 μέτρα. Το έχω πετύχει και σε 40 εκατοστά, να σας πω αυτό το είδος. Οπότε το 1 μέτρο στην ουσία μηδενίζεται. Μπορεί να φτάσει σε μήκος στα 5 εκατοστά, να εντοπιστεί σε βραχώδης υπόστρωμα. Οπότε εμείς πρέπει να ξέρουμε περισσότερο πού εντοπίζεται και με τι τρέφεται. Τρέφεται με τα υδρόσω Eudetrum ramosum και Eudetrum racemosum. Εδώ στην αναπαραγωγή σε αυτό είδος δεν έχουμε. Από κάτω έχουμε σε κάποια είδη έχουμε αναλυτικά την περιγραφή, τι χρώμα ή πώς είναι τα αυγά τους. Από εκεί πέρα, τα υδρόζωα με τι τρέφεται έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα το πω ίσως και αργότερα. Γιατί κάποια είδη τρέφονται μόνο με ένα είδος σπόγου ή με ένα είδος ανεμόνης. Όταν κάποια είδη ανεμόνης τα παίρνουμε εμείς οι άνθρωποι για να τα φτιάξουμε, να τα τηγανίσουμε, να τα φάμε. Αυτό σημαίνει ότι άμα εξαφανίσουμε αυτές τις ανεμόνες από μια περιοχή, το είδος που επιβιώνει μόνο με αυτήν την ανεμόνη, το είδος γυμνοβραχίου, μόλις το σκοτώσαμε για μια ολόκληρη περιοχή, η οποία μπορεί ποτέ να μην ξαναπιστρέψει αυτό το είδος γυμνοβραχίου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε γενικά όχι μόνο τι τρώμε, αλλά και αν έχει ο σκοπός αυτής της τροφής, να το πω έτσι, αποτελεί κίνδυνο για άλλα ζώα. Έχουμε, πραγματικά έχουμε είδος ανεμόνης, η επτάσια μουταμπίλης, η οποία τρέφεται μόνο ένα είδος, ένα γυμνοβράχιο τρέφεται μόνο από αυτό το είδος. Αν εξαφανίσουμε αυτή την ανεμόνη, πάει και το είδος για την περιοχή μας. Δεν τρέφεται με κάτι άλλο. Εδώ είναι φωτογραφίες από αυγά. Κάνουν σπιράλ, κάποια γυμνοβράχια κάνουν σπιράλ σε πολλούς κύκλους, σειρές. Αυτά και κύκλους και σειρές. Σειρές είναι προς τα πάνω, κύκλοι είναι πόσες στροφές θα κάνει το σπιράλ. Αυτό μπορεί να έχει από μερικά εκατοντάδες ως μερικά χιλιάδες αυγά. Άλλα είδη κάνουν πιο μικρά, πιο λίγα, δημιουργούν 2-3 σειρές, ίσως 1-2 στροφές, όπως είναι δεξιά πάνω. Και άλλα δημιουργούν σε στυλ κορδόνιου, όπως είναι κάτω αριστερά. Το κορδόνι αυτό εδώ πέρα μπορεί να είναι, να είναι πολύ μεγάλα. Έτσι, πραγματικά πολύ μεγάλα. Έχω δει πολλά μέτρα κορδόνια να πηγαίνουν από φυτό σε φυτό, από Eudetrum σε Eudetrum. Πάμε λίγο υποβρύχια φωτογραφία. Θα σας δείξω και παρακάτω, αλλά το πιο σημαντικό πρέπει να θυμάστε είναι οι φωτογραφίες μάκρο. Αν μου πει κάποιος για GoPro, θα το πω και μετά κάτω, θα σας έλεγα πετάξτε την. Ή μάλλον πάρετε φακό μάκρο που έχουν. Λένε ότι κάτι κάνει, δεν το έχω χρησιμοποιήσει, δεν το ξέρω. Αλλά τα προηγούμενα μοντέλα μας είναι άχρηστο σε αυτόν τον τομέα των γυμνοβραχίων, ειδικά σε μικρά. Πρέπει να έχουμε ουδέτερη πλευστότητα. Αυτό, όπως είπαμε, είναι πολύ σημαντικό για παντού. Δηλαδή δεν μπορεί να μας τραβάει στην επιφάνεια. Επειδή έχουμε θετική πλευστότητα ή επειδή έχουμε αρνητική πλευστότητα, μας τραβάει προς το βυθό και να παλεύουμε συνέχεια να βγούμε. Πρέπει να μένουμε κι εμείς όσο γίνεται ακίνητοι για να καταγράψουμε σωστά το είδος μας. Εδώ, ας πούμε, αυτό το είδος είναι... Πόσο να ήταν? Μισό εκατοστό. Δεν ακουμπάμε, δεν πιάνουμε και εννοείται δεν προσπαθούμε να το κάνουμε να μετακινηθεί το είδος. Είμαστε πολύ υπομονετικοί.
Θα πρέπει να βουτήξουμε όσες φορές χρειαστεί. Δηλαδή, μπορεί να μείνουμε σε ένα σημείο ίσως και 5 και 10 λεπτά. Να βουτήξουμε 5, 10 φορές μόνο και μόνο για να το καταγράψουμε ίσως και μια φορά. Γι' αυτό λέμε καλό είναι να παίρνουμε και πολλές φωτογραφίες. Δεν πάνε να είναι και οι ίδιες οι φωτογραφίες, να πάνε ομοιότυποι μία με την άλλη. Μπορεί να έχει μια μικρή διαφορά στο πόσο θολή είναι ή πόσο καθαρή ή αν έχει μετακινηθεί έστω και απειροελάχιστα. Και μελετάμε και γνωρίζουμε τα είδη από πριν. Εδώ είναι για το πώς τα φωτογραφίζουμε. Αριστερά είναι χωρίς μάκρο. Προσπάθησα να πλησιάσω όσο γίνεται την κάμερα. Αυτό κατάφερα να βγάλω το αποτέλεσμα. Ενώ δεξιά με μάκρο βλέπετε τη διαφορά. Μπορούσα να κάνω και καλύτερα. Απλώς ήμουνα σε υποθαλάσσιο ρεύμα και δεν μου έδινε τη δυνατότητα να κρατηθώ από κάπου. Όπως είπαμε και με τα φώτα, με το φωτισμό χθες στον υποβρύχιο, σημασία έχει να μπορούμε να βγάλουμε όχι μόνο πολλές φωτογραφίες, αλλά να είναι καθαρές και φωτεινές από παντού. Γι' αυτό πολλές φορές, εκτός από το να βγάλουμε όλο το γυμνοβράχιο, εδώ είναι ένα ντόρι, το Φελιμάρε Βιλαφράνκα, άλλο κοινό είδος είναι το Φελιμάρε Πίκτα. Μοιάζει κάπως με αυτό, απλώς στα πλάι έχει σαν μια άσπρη γραμμή, πιο αφρόδιστα την έλεγα. Προσπαθούμε να εστιάσουμε σε κάποιο όργανο, είτε είναι στα βράχια, είτε είναι στους ρινοφόρους, είτε είναι στα κέρατα, και να βγάλουμε από κάθε πλευρά, από πάνω, από δεξιά, από το πλάι, οπουδήποτε, ή και από μπροστά, φωτογραφίες για να γνωρίζουμε καλύτερα ποιο είδος είναι. Πάμε λίγο να δούμε τις απλήσια, μάλλον ένα είδος απλήσια. Δείτε εδώ πώς κολυμπάει. Κάτσε να κλείσω λίγο τον ήχο. Ωραία. Άμα δείτε στη μέση, έχει ένα κύκλο όταν ανοίγει. Όταν ανοίγει αυτό, στη μέση είναι τα βράχια του. Τα εξωτερικά βράχια που είπαμε. Τις απλήσια τις αναγνωρίζουμε τα εξωτερικά βράχια. Από το χρώμα όχι τόσο πολύ. Θα δείτε ότι πολύ μοιάζουν στο χρώμα οι απλήσια. Εκτός αν έχουν κάποια στίγματα πάνω, όπως έχουν κάποιες. Και το κεφάλι τους. Το κεφάλι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά πλήσια ντέπιλα, με πλήσια φασιάτα ξεχωρίζουν μόνο αν φαίνεται το κεφάλι. Υπάρχει πιθανότητα η φασιάτα να είναι πολύ πιο σκούρα, αλλά τις περιχαίνουμε και στα δύο, και τα δύο είδη μπορούμε να χρησιμοποιήσουν σε έτσι κόκκινο χρώμα και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε παρά μόνο να έχουμε καταγραφεί από το κεφάλι του. Αυτό είναι είδος το οποίο κολυμπάει, δεν είναι βενθικό είδος. Μπορείτε να το πετύχετε κολλημένο, να κάθετε καλυμμένο σαν ένας μεγάλος όγκος σε κάποιο βράχο επιφανειακά και όταν βάσει να κολυμπήσει βλέπετε πώς κολυμπάει. Δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε. Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει είναι το μπέρδεμα με τα flatworms. Μπορεί να μοιάζουν κάπως εξωτερικά. Δεν έχουν βράχια τα flatworms. Δεν έχουν μάλλον πάνω στη ράχη εξωτερικά βράχια. Δεν γνωρίζω πολλά σας πω για τα flatworms, δεν έχω ασχοληθεί. Μοιάζουν κάπως, έχουν κάτι περίεργα σχήματα, ρινοφόρους κλπ. Που κάποιος μπορεί να τα μπερδέψει με τα γυμνοβράχια. Είναι μικροσκοπικά, δηλαδή αυτά εδώ είναι κάτι χιλιοστά. Μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε σε βαθιά νερά. Απλώς αυτά εντοπίστηκαν το μπλε αριστερά. Πρέπει να είναι γύρω στα 25-30 εκατοστά που εντοπίστηκε και το άλλο στα 2 μέτρα, ίσως 1,5-2 μέτρα. Και αυτό το δεξιά είναι μεγάλο. Το έχω εντοπίσει και άλλο που είναι το μισό σχεδόν μέγεθος από ό,τι βλέπετε. Αλλά τα γυμνοβράχια έχουν πολύ μεγάλη σημασία και στη μελέτη, άσχετα αν θαλάσσιοι βιολόγοι ή και ερευνητές γενικά των θαλάσσιων ψημώνων, θαλασσών επιστημών, δεν ενδιαφέρονται και τόσο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει από καταδύτες, θαλάσσιους φωτογράφους και τουριστικά
πρακτορία, μάλλον τουριστικά καταδυτικά κέντρα, να το πω έτσι καλύτερα, που αλλάζει λίγο τους καταδύτες, γιατί πάνε κόσμο για να φωτογραφίσουν μόνο γυμνοβράχια, όχι βέβαια στην Ελλάδα, αλλά στην Ισπανία υπάρχουν πολλά τουριστικά καταδυτικά κέντρα που το κάνουν. Οι επιστήμονες συνήθως ενδιαφέρονται για δύο λόγους. Πρώτος είναι ο ιατρικός λόγος. Έχουν χημικές εκροές. Πάνω κάτω δεξιά θα δείτε αυτό μόβιγρο. Είναι σαν μελάνι το βγάζουν. Οι φωτογραφίες είναι δικές μου αυτές. Είναι από ξενικό είδος το Μπουστσατέλα λίτσι. Καταγράφηκε εδώ στο νότιο πήλιο. Το υγρό αυτό, το μόβιγρο, χημική εκρόη που έχουν, βοηθάει στη δημιουργία νέων φαρμάκων για ανθρώπους. Το υγρό ονομάζεται λατρουγκουλίν. Και υπάρχουν ήδη έρευνες εδώ και χρόνια για νέες θεραπείες για το καρκίνο και για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Επίσης, αποτελούν ένα πολύ καλό δείκτη για τις συνθήκες των θαλασσών και των ωκεανών. Όχι μόνο σχετικά με την κλιματική αλλαγή που γράφουμε εδώ, αλλά γενικά. Σκεφτείτε, είναι πολύ ευαίσθητοι οργανισμοί, μπορούν εύκολα να εξαφανιστούν. Ακόμα και μια βρώμικη θάλασσα, απορρίπανση βρώμικη, να το πω έτσι, μπορεί να εξουδετερώσει αυτά τα γυμνοβράχια. Και όταν μιλάμε για μικρά γυμνοβράχια, όπως είναι τα αιωλίτ, που δεν μετακινούνται αλλού σε σύγκρισμα πλήσια, πάνω σχάρι, μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιο πρόβλημα έχει θάλασσα. Όπως και μια πληθυσμιακή έκρηξη, να αναπαραχθούν και να είναι πάρα πολλά. Μπορεί να μας χρησιμοποιήσει μέσω σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για περιττέρω προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία με τη σχετική κλιματική αλλαγή και κάποια είδη, ειδικά αυτά που είναι πολύ πιο επιφανειακά, θα επηρεαστούν άμεσα και θα οδηγηθούν ή σε μεγαλύτερα βάθη ή σε εξαφάνισή τους. Εδώ βλέπετε λίγο το ξενικό είδος, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά κλπ. Όπως είπα, δεν πιάνουμε γυμνοβράχια. Εδώ πιάστηκε για να βγει μια δημοσίευση, μια επιστημονική μελέτη. Στη μέση πάνω βλέπετε τα αυγά, το πώς, θα το πω ευγενικά, χέζουν, για να καταλάβουμε όλοι, τα φοδεύουν, τα οποία είναι τα μικρά τα μπυλάκια που έχει και όχι η μακριά λωρίδα. Η μακριά λωρίδα που βλέπετε στο κέντρο της φωτογραφίας, πάνω που λέει Poops and Eggs, πάνω η μακριά λωρίδα είναι τα αυγά τους. Πολλοί μπορεί να τα μπερδέψουν και να πούνε ότι είναι το αντίθετο. Μπορούμε να τα εντοπίσουμε σε πληθυσμιακές εξάρσεις, να ζευγαρώνουν. Πληθυσμιακές εξάρσεις, προσωπικά εγώ για τη μελέτη, κατάγραψα από 1-3 ένα τετραγωνικό μέτρο. Σε αναπαραγωγή έχουμε δει, μη σας μπερδεύει υδροκίτρινο χρώμα με το καφέ. Αυτό ήταν ένα σπάνια φωτογραφία που κατάγραψα. Πολλές φορές είναι καφέ με καφέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οφείλεται το κίτρινο. Αν είναι μερικά γυμνοβράχια που αλλάζουν χρώμα λόγω του φαγητού τους, γιατί είδα άλλα πολύ ανοιχτά, όπως μπορείτε να δείτε πάνω στα πορτοκαλό καφέ και άλλα καφέ προς μαύρο, οπότε πιθανότητα έχει σχέση με το φαγητό, με τα ειζήματα που τρώνε. Και επίσης, όταν πολλές φορές δεν μπορούμε να μετρήσουμε κάποιο είδος, γιατί δεν έχουμε ούτε μεζούρα ούτε τίποτα στο βυθό, αυτές οι φωτογραφίες, οι περισσότερες, μιλάμε για από 2,5 μέχρι 4 μέτρα βάθος, ελεύθερη κατάδυση. Δεν έχεις πολλές πιθανότητες και να μείνεις κάτω από το νερό. Οπότε χρησιμοποιείς ό,τι μπορείς. Αν έχεις πάνω σου ένα μαχαίρι, χρησιμοποιείς το μαχαίρι. Βάλε το μαχαίρι πλάγι στο ζώο που θες. Εγώ προσωπικά δεν είχα τίποτα εκείνη τη μέρα, μόνο την κάμερα. Χρησιμοποίησα το χέρι μου και πήγα μετά σπίτι και βάζοντας το χέρι πάνω ακριβώς όπως είναι η φωτογραφία, μεγεθύνοντας στον υπολογιστή, πήρα μια μεζούρα και τα μέτρησα. Να ξέρω ακριβώς μέγεθος. Γενικά αυτό ήταν. Υπάρχει project γυμνοβράχια στο iNaturalist, που χάρη σε αυτό μπορέσα και στο SysLax, όπου στο Μπράχια Info, δεν θυμάμαι ποια άλλη ιστοσελίδα, μπορέσαμε να φτιάξουμε τον οδηγό πεδίο για τα γυμνοβράχια στα ελληνικά. Και σημασία έχει οι καταγραφές που θα βάζετε για τα γυμνοβράχια, άμα αποφασίσετε να ασχοληθείτε με αυτά. Θα μας βοηθήσουν περιττέρω να αναβαθμίσουμε ακόμα καλύτερο οδηγό πεδίο. Έχετε κάποια ερώτηση?
κανείς. Μην τρέπεστε να ρωτήσετε πραγματικά. Δεν ακούω κανένα. Και δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχήσω ή όχι αν ακούω. Ακούγεσαι κανονικά. Ωραία. Δεν πειράζει. Ίσως τα είπα πολύ καλά και δεν έχετε απορίες. Ίσως ψάχνετε να τα βρείτε μόνοι σας μετά. Πάντως είμαι ανοιχτός σε ερωτήσεις ακόμα και όταν τελειώσει το θερινό σχολείο, έτσι. Στο biodiversity.gr αν στέλνετε email, τα διαβάζουμε όλα τα ιδρυτικά μέλη που είμαστε. Κάνει forward στο καθένα στο email, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να χάσω. Ακόμα και κάτι να χάσω, θα το χάσω για μια-δύο μέρες το πολύ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μάθημα.